Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Αντώνη Σταύρου. Τον έχουμε προαναγγείλει. Ένας από τους πιο έμπειρους ανθρώπους στον χώρο της εστίασης, με πολλά εστιατόρια. Τόσα που και εγώ έχω χάσει τον αριθμό. Κύριε Αντώνη Σταύρου, καλησπέρα σας. Καλή Κυριακή και καλό μήνα από αύριο Δευτέρα, 1η Νοεμβρίου. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, επίσης. Έλεγα, έχω χάσει τον αριθμό των εστιατορίων. Πόσα είναι? 14 στο σύνολο. 14 στο σύνολο με τα τελευταία που έχετε προσθέσει, φαντάζομαι, στην αλυσίδα. Ναι. Αν θέλετε, βγάλετε λίγο το Bluetooth, το hands-free, τι έχετε για να ακούγεστε με. Για λίγο. Δεν έχω τίποτα. Ωραία. Μια χαρά. Ωραία. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα τώρα? Έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων. Οι ειδικοί, μιλώντας και στην εκπομπή μας πριν από λίγο, κύριε Σταύρου, μας είπαν ότι αν δεν τηρούμε όλα τα μέτρα, ενδεχομένως να υπάρξουν κάποια περιοριστικά μέτρα περαιτέρω, όχι όμως κλείσιμο. Αυτό το έχει αποκλείσει και η κυβέρνηση. Και από ό,τι φαίνεται, γενικότερα δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει να υπάρξουν επιπλέον μέτρα για τους εμβολιασμένους. Πώς θα βλέπετε τα πράγματα εσείς? Κοιτάξτε, οι μικροί χώροι έχουν σοβαρό πρόβλημα και που δεν έχουν και τις βεράντες έξω όπως έχουν τα μεγάλα καταστήματα που μπορούν να είναι πιο ευέλικτοι. Τα δικά μου καταστήματα ευτυχώς έχουν όλα μεγάλες βεράντες και με τις όμπλες και με τις τέντες πιστεύω ότι μπορούμε και εξυπηρετούμε αρκετό κόσμο. Βέβαια βοηθάει και ο καιρός, ακόμα δεν πιάσανε τα μεγάλα κρύα που θα είναι το μεγάλο πρόβλημα ο Γενάρης, Φεβάρης και Μάρτης που είναι πιο κρύοι μήνες του χρόνου. Εκεί θα υπάρξει μεγαλύτερο πρόβλημα γενικά σε όλους τους χώρους. Θέλω να ελπίζω ότι θα αποφύγουμε τα lockdown γιατί δεν αντέχουμε άλλο. Όταν λέτε δεν αντέχετε άλλο, κύριε Σταύρου, θέλετε ως άνθρωπος με πάρα πολλά εστιατόρια να μας πείτε τι εννοείτε δεν αντέχετε άλλο? Δηλαδή δεν αντέχετε να μειωθεί περαιτέρω η κίνηση από όσο έχει μειωθεί λόγω του λουκέτου των τελευταίων μηνών? Ακριβώς. Και εμείς σαν επιχείρηση, αλλά και το προσωπικό. Το προσωπικό με τα 534 που έπαιρνε για αρκετό καιρό, πώς να μπορέσει να επιβιώσει? Είναι τεράστιο πρόβλημα. Mm-hmm. Οπότε λέτε ότι θέλει ένα κανονικό μισθό το προσωπικό για να μπορεί να δουλεύει και να μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες του. Σαν οικογενειάρχη, σαν άτομο, σαν πολίτη, σαν μέλος της κοινωνίας. Σωστά. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι ανεμβολίαστοι είναι να μας φέρνουν και εμάς σε δύσκολη θέση και να βρουν τρόπους τουλάχιστον να εμβολιαστούν. Δεν μπορεί τόσος κόσμος που έχει εμβολιαστεί όλοι αυτοί να είμαστε κουτί και να είναι ξύπνοι αυτοί που δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Το θεωρώ παράλογο. Δεν μπορώ να το εξηγήσω στον εαυτό μου όσο και αν το σκέφτομαι, όσο και αν το συζητάω με τους δικούς μου ανθρώπους. Το θεωρώ αδιανόητο. Έρχονται ανεμβολίες στα καταστήματά σας, στα εστιατόρια σας που προσπαθούν με κάποια τρίκ να μπουν μέσα και να φάνε μαζί με την υπόλοιπη παρέα? Όχι, δεν έχω τέτοια θέματα. Έχει τύχει σε ένα γάμο που είχαμε στη βάφτιση, ήταν μια κυρία ανεμβολίαστη, πήρε κόκκινη κάρτα υποχρεωτικά, πήγε ο σύζυγός της στο σπίτι της και ξαναγύρισε ο άνθρωπος. Αλήθεια λέτε, πήρε κόκκινη κάρτα λέτε? Δεν θέλαμε να ρισκάρουμε. Για να είμαι ειλικρινής, στεναχωρήθηκα και αν ήμουν εκεί, επειδή είχε και το self-test, θα μπορούσα να πω εντάξει τώρα στα 70 καλεσμένοι που ήταν και με self-test δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Δεν κάνατε τα στραβά μάτια όμως, κύριε Σταύρου. Όχι, δεν γίνεται. Όπως και με το προσωπικό, έχουν μείνει ανεμβολίαστοι από τους 400 ούτε 10. Οι οποίοι έρχονται με rapid test κανονικά στην εργασία τους. Ακριβώς. Δυστυχώς προτιμούν να πληρώσουν 2 φορές την εβδομάδα το rapid test παρά να πάνε να εμβολιαστούν. Αλλά είναι απειροελάχιστοι. Μάλιστα. Είναι 10 στους 400, όπως είπατε, χαρακτηριστικά. Πολύ μικρό το ποσοστό. Ωστόσο, προτιμούν να πληρώνουν. Τώρα, μια και μπήκαμε σε θέματα χρημάτων. Από άποψη τιμών, κύριε Σταύρου, επειδή έχετε τόσα εστιατόρια σε όλη την Αττική, στο βορρά και στο νότο, κυριολεκτικά, αλλά και στο κέντρο, από άποψη τιμών. Πώς πάνε τα πράγματα, γιατί βλέπω εδώ και από άλλους επαγγελματίες που μας λένε αναγκαστήκαμε να αυξήσουμε τις τιμές λόγω της ενεργειακής κρίσης. Και όχι μόνο, έχουν ανέβει τα πάντα, δηλαδή τα λαχανικά, τα ζυμαρικά, τα όλαδα, τα ηλιέλαια. Αγοράζουμε το ηλιέλαιο το δεκάλιτρο 9 ευρώ και έχει φτάσει 16. Από 9 ευρώ 16, Ακριβώς. Για πείτε μας άλλες ανατιμήσεις που τις βλέπετε ήδη μπροστά σας αυτή τη στιγμή, κατά τη διάρκεια των προμηθειών σας. Και τα μαναβικά έχουν ξεφύγει λόγω του κόστους του καυσίμων και τα ζυμαρικά και τα κρέατα, τα πάντα έχουν ξεφύγει. Οπότε να φανταστώ ότι αναπόφευκτα μπήκατε στη διαδικασία ανατιμήσεων και εσείς στο τιμοκατάλογό σας. Δυστυχώς, μέχρι από το 2010 είχα να αυξήσω τιμές, αυτή τη φορά αναγκάστηκα και δεν βγαίνει διαφορετικά.
Πρώτη φορά μετά το 2010, λοιπόν, λέτε, αναγκαστήκατε να κάνετε κι εσείς κάποιες αυξήσεις, φαντάζομαι. Απορρόφησα όλες τις αυξήσεις. Βέβαια, βοήθησε λίγο το ΦΠΑ που μειώθηκε και είναι σημαντικό και, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να μειωθεί και άλλο το ΦΠΑ στην εστίαση, να είμαστε ανταγωνιστές και στην Ευρώπη. Γιατί είμαστε από, από τον υψηλό συντελεστή του ΦΠΑ στην Ευρώπη. Μάλιστα. Σωστά, σωστά, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Στις υπόλοιπες χώρες. Οπότε όλα αυτά σας ανάγκασαν και εσάς να κάνετε αυξήσεις, δεν μπορούσατε να κάνετε διαφορετικά. Ο κόσμος ωστόσο το καταλαβαίνει, φαντάζομαι, αυτό, το κατανοεί, ότι με το ρεύμα, με το αέριο, με τα προϊόντα να είναι πραγματικά πολύ πάνω σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, δεν θα μπορούσατε να κάνετε και διαφορετικά, γιατί αλλιώς δεν θα έβγαινε η επιχείρησή σας, κύριε Σταύρο, η επιχειρήση σας. Κύριε Σταύρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας. Ευχαριστώ επίσης. Γεια σας.